αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω μια ένταση στην αίθουσα, η οποία δεν την καταλαβαίνω, παρά μόνο θα μπορούσα μέχρι τώρα να την δικαιολογήσω, λόγω της κρίσιμης εποχής, λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και της πορείας γενικότερα της επιχείρησης. Αντί αυτού όμως, βλέπουμε να αντιδικούμε εδώ οι συνάδελφοι μεταξύ μας. Να αντιδικούν οι εργαζόμενοι με την συνάδελφο την κυρία Κούτμου, να ακούμε σχόλια πίσω από την πλάτη μας, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και δεν καταλαβαίνω γιατί συμβαίνουν αυτά. Θα πρέπει λοιπόν, και ανέβηκα μόνο για 4 λεπτά, να σας πω ότι στις 25 του μηνός, κύριοι του Σωματείου των Εργαζομένων, όταν ενημερώσατε τον Δήμαρχο εδώ, σας πληροφορούμε ότι εμείς δεν είχαμε καμία ενημέρωση ούτε από τον Δήμαρχο, αν τον ενημερώσατε για να μας ενημερώσει. Δεν μας ενημερώσατε ούτε εσείς. Έγινε η απεργία και όπως χαρακτηριστικά σας είπα, βεβαίως το έμαθα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι οι πολίτες, όταν θεσμικά δεν ενημερωνόμαστε, να μπαίνουμε στα μπλοκ για να μαθαίνουμε τι κάνετε. Τα είπαμε αυτά και στο στη Λουτρά για ΑΕ τη Δευτέρα το απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα. Τετάρτη απόγευμα που κληθήκαμε από τον κύριο Δήμαρχο στις 2 η ώρα το μεσημέρι για να ενημερωθούμε για συζητήσεις στο Διαχειριστικό Συμβούλιο που έγιναν την προηγούμενη Πέμπτη. Θέλω να με παρακολουθήσετε λίγο. Το Διαχειριστικό Συμβούλιο έγινε την Πέμπτη και η διαχείριση έδωσε πληροφορίες, έγραφε στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μας τις έδωσε μας την Τετάρτη το βράδυ, το μεσημέρι, 2 η ώρα. Πότε πήρατε επίσημα τα χαρτιά? Την Τετάρτη δεν τα πήραμε. Το φάκελο, πότε το πήρατε, κύριε Δημαρχέ? Όχι, επίσημα. Πότε πήρατε, έχει σημασία μισό λεπτό. Τώρα έχει σημασία, είναι Τρίτη, Τετάρτη, τι θέλετε να πω, Τρίτη? Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Δεν το λέω μου. Μισό λεπτό, με συγχωρείτε. Θα το αφήσω να τελειώσω, δεν θα με δει ακόμα, κύριε Δημαρχέ. Δεν θα κατάλαβα, δεν θέλω να πω Τρίτη. Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Τρίτη, σας έστειλα λοιπόν ένα φάκελο που είχε μέσα την πρόταση, γραπτή πρόταση της εταιρείας, την Τρίτη το μεσημέρι. Αν είπα εγώ Τετάρτη, το συγγνώμη, ταπεινά. Συνεχίστε κύριε Παύλου. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Παύλου. Τελειώσατε κύριε Μουδέ, έχεις μιλήσω. Έλαβε όμως τα χαρτιά για να σας... Την προηγούμενη σημασία. Κύριε Παύλου, έχει λόγο. Συνεχίστε. Κύριε Δήμαρχε. Βρεθήκαμε λοιπόν τη Δευτέρα εκεί και την Τετάρτη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λουτράκη ΑΕ. Ποιοι? Αυτά δεν τα είπε ο Δήμαρχος και ανέβηκα να τα διευκρινίσω εγώ. Και θέλω να πιστεύω, Δήμαρχε, ότι δεν το έκανε σκόπιμα. Και θέλω να θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί ενώ μιλήσαμε και θα πω τι είπαμε, και αν θέλεις να με διαψεύσεις, διαψεύσε. Δεν το είπες εγώ. Και έχει πάρα πολύ σημασία για αυτούς που παρευρεθήκαμε. Βρεθήκαμε λοιπόν στη Λουτράκη ΑΕ 4 άτομα. Ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πετρίτσης και ο κύριος Γιώργος Γιώνης και εγώ βεβαίως. Με σκοπό να μας ενημερώσει για το τι έγινε στο διαχειριστικό και αυτά που είχε πάρει τα στοιχεία τα οικονομικά. Αφού καθίσαμε μας είπε, ξέρεις, θα έρθουν και οι εργαζόμενοι. Εγώ ακόμα έχω την απορία, κύριε Δήμαρχε, αν μας φωνάξετε να μας ενημερώσετε ή οι εργαζόμενοι ήθελαν να μας ενημερώσουν και λέτε επί τη ευκαιρία δεν ενημερώνω κι εγώ. Αμφιβάλλω σοβαρά αν θα μας ενημερώνετε, γιατί αυτή είναι η τακτική, δύο να μην λυπάστε καθόλου. Εγώ θα λέω και εσείς πες το ότι λυπάστε. Όμως για να τελειώνω αυτή την ιστορία θέλω να σας πω κάτι. Εδώ δεν ανέβηκα ούτε να λαϊκίσω ούτε να το παίξω υπερπατριώτης. Και ενοχλήθηκα πάρα πολύ με δύο πράγματα από εσάς. Πρώτον που είπατε ότι ο Δήμος ήταν στη γωνία όλα αυτά τα χρόνια και εσείς βγήκατε μπροστά τώρα, θέλω να σας πληροφορήσω για τη δουλειά μου, δηλαδή τουλάχιστον θητεία, όταν εμείς στήσαμε, όπως στήσαμε το καζίνο, υποτελείως αντίξωες συνθήκες εκείνη την εποχή που ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε να ανεχθεί ιδιωτικοποίηση των καζίνο στην Ελλάδα, 12 χρόνια δεν είχαμε τέτοια προβλήματα όπως εσείς. Και να σας πω και κάτι άλλο, είχαμε και τον τρόπο να διοικούμε, κύριε Δήμαρχε. Σας το λέω για να το καταλάβετε.
Ως τότε, τουλάχιστον αυτή τη δεκαετία θα παρακαλέσω να την πάτε και να την πείτε όπου αλλού θέλετε. Σε μένα, όχι. Και το δεύτερο βέβαια, που πάρα πολύ εύκολα την άλλη φορά μας βάλετε σε κάδρο με κάποιους κτλ. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Κύριε Δήμαρχε, αφού αναλήφθησαν όλα αυτά που οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να μας πούν στη Λουτράκη ΑΕ, αφού σας είπα εγώ προσωπικά ότι εμείς έχουμε μία διτή ιδιότητα. Από τη μία μεριά είμαστε μέτοχοι του καζίνου και αν τα στοιχεία τα οποία μας έδωσαν η διαχείριση είναι ακριβή, εμείς πρέπει να πούμε απολύσεις. Γιατί αυτό θα είναι το σωστό για την εταιρεία. Σας είπα παράλληλα όμως ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει για μας, γιατί υπερισχύει μέσα μας σε όλους μας ο κοινωνικός χαρακτήρας που έχει ο Δήμος και είμαστε εναντίον των απολύσεων. Το είπαμε, δεν το είπαμε. Το είπαμε και οι τρεις και σας είπαμε αυτό ή δεν το είπαμε. Γιατί δεν το λέτε αυτό ότι και οι άλλες τρεις παρατάξεις είναι εναντίον των απολύσεων. Και να πω και κάτι άλλο. Σας είπα κύριε Δήμαρχε και με ρωτήσατε εάν πρέπει να γίνει δημοτικό συμβούλιο. Και σας είπα ότι δεν είναι θεσμικά επιτρεπτό. Δεν μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση ενός τέτοιου αντικειμένου όταν η διαχείριση είναι η αρμόδια για να λάβει αυτές τις αποφάσεις. Και σας είπαμε, αν θυμόσαστε, να μεταφέρετε στο Διαχειριστικό Συμβούλιο τη θέση των επικεφαλής αλλά και των παρατάξεών τους όσον αφορά τις απολύσεις και εσείς θα πρέπει να έχετε καθαρά διαμεσολαβητικό ρόλο με πίεση για να μην υποστούν όποιες συνέπειες θα υποστεί ο τελευταίος εργαζόμενος αλλά και οι υπόλοιποι. Αυτά δεν τα είπατε, είπατε εδώ η Λουτράκη ΑΕ. Εσείς γνωρίζετε αγαπητοί μου ποιοι είναι στη Λουτράκη ΑΕ. Σας λέμε λοιπόν ότι η Λουτράκη ΑΕ αντιπροσωπεύεται από όλες τις παρατάξεις και όλες τις παρατάξεις δεν θέλουν απολύσεις. Ευχαριστούμε κύριε ο κύριο Δήμαρχος. Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο μια και δεν ακούμε δύο άνθρωποι μόνο αυτό που λέγεται εδώ. Νομίζω ότι είπα πάνω από μια φορά πριν. Λοιπόν, για να μην υπάρχει κανένας πραγματικά αντιασμός, ότι πράγματι όλες οι παρατάξεις ήταν και νομίζω μετά από τη δήλωση του κ. Παύλου και θα ακούσουμε τους άλλους, εναντίον των απολύσεων. Και αυτό το έχω μεταφέρει κύριε Παύλου. Το έχω μεταφέρει. Και στους εργαζόμενους το ξέρουν και εκεί που αλλού έπρεπε να το μεταφέρω. Ως επιχείρημα, ναι αλλά πριν όμως, ακούστε με κύριε Παύλου, οφείλετε πριν πείτε κάτι να μάθετε πριν. Και αν δεν σας το λέω, γιατί δεν μπορώ να τα λέω, να σας δείξω κάτι διάνοια σε ενημερώνω πάντα, οφείλετε πριν πείτε οτιδήποτε να έχετε ένα εάν ισχύει. Τουλάχιστον, γιατί το έχω πει πολλές φορές εδώ πέρα, πετάτε μια πέτρα και λέει, α, μετά συγγνώμη, δεν το ξέρα ή δεν είχα ενημερωθεί. Οφείλετε λοιπόν να πείτε αυτό που έχετε να πείτε μετά από ενημέρωση. Εγώ αυτό θέλω να πω κύριε Πρόεδρε, ότι όλες οι παρατάξεις που το είπα και πριν και το ξαναλέω τώρα για πέμπτη φορά, είναι εναντίον των απολύσεων των εργαζομένων στο καθήκη. Μάλιστα. Κύριος Πάνος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, μην μιλάτε για αυτό.